Ο Άγιος Μαρτίνος γεννήθηκε το 316 μετά Χριστόν στη Σαβορία της Πανωνίας, στη σημερινή Ουγγαρία. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες και ο πατέρας του κατήχε υψηλή θέση στον Ρωμαϊκό στρατό. Από νεαρή ηλικία όμως, ο Άγιος Μαρτίνος έμαθε για το χριστιανισμό και άρχισε την κατήχηση. Όταν έγινε 15 ετών, κατατάχθηκε και εκείνος στο στρατό και υπηρέτησε στο Ιππικό και συγκεκριμένα στη Γαλατεία, στη σημερινή Γαλλία. Μία μέρα περνούσε με το στράτευμά του από την πόλη Αμιένη. Ήταν χειμώνας και έκανε πολύ κρύο. Μπροστά στη πύλη ο Άγιος συνάντησε έναν ζητιάνο. Ο άνθρωπος αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. «Σε παρακαλώ, δώσε κάτι σε μένα το φτωχό!» Ο Μαρτίνος, μόλις τον είδε, τον λυπήθηκε. Δεν είχε όμως λεφτά πάνω του, αλλά μόνο τη στολή και τα όπλα του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε λοιπόν το σπαθί του, έκοψε τη χλαμίδα, δηλαδή τον μανδύα του, στη μέση και έδωσε το μισό στον ζητιάνο. Την επόμενη νύχτα, ενώ ο Άγιος κοιμόταν, εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Κύριος Ιησούς Χριστός, φορώντας τον μανδύα του, και του είπε «Μαρτίνε, αν και είσαι ακόμα κατηχούμενος, με ζέστανες δίνοντάς μου τον μανδύα σου». Από εκείνη τη στιγμή, ο Μαρτίνος αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής. Βαπτίστηκε και παραιτήθηκε από το στρατό. Αφού πήγε στο Πουατιέ και επισκέφθηκε τον επίσκοπο της πόλης, τον Άγιο Ιλάριο, αποφάσισε να επιστρέψει στη πατρίδα του. Εκεί δίδαξε τη χριστιανική πίστη στη μητέρα του και έδωσε μάχη εναντίον των αιρετικών. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στο Μιλάνο και στη Ρώμη, ο Μαρτίνος επέστρεψε στο Πουατιέ. Εκεί, ο Άγιος Ιλάριος τον χειροτώνησε διάκονο και ιερέα. Ο Άγιος ίδρυσε τότε εκεί στην περιοχή το πρώτο μοναστήρι της Γαλατείας. Οι άνθρωποι της περιοχής τον αγαπούσαν πολύ και τον θαύμαζαν για τη χριστιανική του ζωή και τις αρετές του. Τότε οι κάτοικοι και ιερείς της διπλανής πόλης, Τούρ, θέλησαν να τον κάνουν επίσκοπό τους. Ο Άγιος όμως ένιωθε ανάξιος για μια τέτοια τιμή και δεν ήθελε να αποδεχτεί αυτήν την εκλογή. Μία νύχτα λοιπόν, κατέβηκαν οι άνθρωποι στους δρόμους με δάδες για να τον φέρουν στη πόλη τους με το ζόρι. Ο Άγιος τότε δεν βρήκε άλλη λύση παρά να κρυφτεί. Ενώ περπατούσε, είδε ένα κοτέτσι μπροστά του και αποφάσισε να κρυφτεί εκεί. Όμως, το κοτέτσι αυτό ήταν γεμάτο χήνες. Δεν πρόλαβε ο Άγιος να κάνει λίγα βήματα και οι χήνες άρχισαν να κακαρίζουν. Έτσι τράβηξαν την προσοχή όλων προς το μέρος εκείνο. Ο Άγιος δεν μπόρεσε λοιπόν πια να το αποφύγει και χειροτονήθηκε επίσκοπος της Τούρ το 371 μετά Χριστόν. Παρά τις επισκοπικές του αρμοδιότητες, δεν έπαψε να ζει μοναστηριακή ζωή και ίδρυσε ένα άλλο μοναστήρι κοντά στη Τούρ. Ποίμενε τον λαό του Θεού με αγάπη και φρόντιζε για την κατήχησή του. Ταξίδευε σε όλη τη Γαλατεία, βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη και τελούσε θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το 397, ενώ ήταν μεγάλος στην ηλικία και άρρωστος, ταξίδεψε στο χωριό Κάνδη για να λύσει μια διαμάχη που είχε ξεσπάσει. Εκεί
Ο Μαρτίνος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Το λείψανό του μεταφέρθηκε με τιμές στη Τούρ και λαϊκοί και κληρικοί από όλη τη Γαλατεία ήρθαν για να πάρουν την ευλογία του Αγίου. Ο τάφος του Αγίου είναι μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Γαλλίας. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μαρτίνο στις 12 Νοεμβρίου. Ας ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου. Εν σοι Πατέρ ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα, λαβών γαρτών σταυρών νικολούθησας το Χριστό και πράτων εδίδασκες. Υπέρ ωραν μεν σαρκός παρέρχεται γάρ, επιμέλησε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό και μετά αγγέλων συναγάλλεται, όσοι εμαρτύνε το πνεύμα σου.